συνεχίζονται οι εγγραφές μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου στο ιδιωτικό EEC Horizon. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ειδικότητες όπως βοηθός εργοθεραπείας, βοηθός βρεφονιπιοκόμων, τεχνικός τουριστικών μονάδων, τεχνικός αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρας. Οι εγγραφές στο EEC Horizon έχουν ξεκινήσει και διαρκούν μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Εκτός αν κάποιο τμήμα κλείσει νωρίτερα, γι' αυτό λέμε πάντα στους ενδιαφερόμενους να μας καλούν και να ενημερώνονται. Οι ειδικότητες που έχουμε είναι η μαγειρική, τα τουριστικά επαγγέλματα και ο βοηθός βρεφονιπιοκόμου που είχαμε μέχρι τώρα και έχουμε προσθέσει και δύο νέες ειδικότητες που κρίνουμε ότι τις χρειάζεται η περιοχή. Είναι η αρτοπία ζαχαροπλαστική και ο βοηθός εργοθεραπείας. Θα ήθελα να πω ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν στη σχολή, να πάρουν τηλέφωνο. Καλό είναι να κλείσουν ένα ραντεβού για να έχουμε χρόνο να τα πούμε, να κάνουμε σωστή ενημέρωση, να γνωρίσουμε το παιδί και να μας γνωρίσει, να μας ρωτήσουν ό,τι θέλουν για τις σπουδές, για το οικονομικό, για τα ωράρια φοίτησης, πώς λειτουργεί η σχολή. Και να τονίσω ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Σαν σχολή έχουμε τη φιλοσοφία να μην κυνηγάμε, να μην ενοχλούμε, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, τους γονείς και τα παιδιά. Έρχονται, ενημερώνονται, ρωτάνε ό,τι θέλουν και αν θέλουν να γραφτούν, παίρνουν τηλέφωνο, κλείνουν ραντεβού και κάνουμε την εγγραφή. Θετική είναι και η εικόνα που καταγράφεται σε ό,τι αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων. Την έχει αποφυτίσει τέταρτη φουρνιά. Η εικόνα είναι πολύ καλή. Είναι επαγγέλματα που τα ζητάει η αγορά και αυτό που έχουμε δει, εμείς βοηθάμε και ανοίγουμε τις πρώτες πόρτες και με την πρακτική άσκηση και όσα παιδιά το θέλουν και το παίρνουν ζεστά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτό λέμε και στα καινούργια παιδιά που γράφονται. Αν το πάρουν ζεστά, εμείς θα κοιτάξουμε να τους δώσουμε όλα τα εφόδια. Έχουμε παιδιά που πηγαίνουν για πρακτική, πολλά παιδιά τους ξαναγίνεται πρόταση εργασίας την επόμενη χρονιά. Έχουμε κάποια παιδιά στο εξωτερικό. Μπορούν έτσι οι ενδιαφερόμενοι να μπουν και στο ίντερνετ, έχουμε κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Είμαστε δίπλα τους και τα στηρίζουμε. Βέβαια θέλουμε όμως και από αυτά, δηλαδή όσο και να θέλουμε εμείς να βοηθήσουμε, αν το παιδί το ίδιο δεν θέλει και εκείνο να το πάρει ζεστά, να πάρει όσο περισσότερα εφόδια, είναι αμοιβαίο πάντα, αυτό λέμε. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής? Αν είναι ηλικιακό όριο, η μόνη προϋπόθεση να υπάρχει απολυτήριο λυκείου. Και έχουμε και σπουδαστές μεγαλύτερης ηλικίας, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, και 30 και 40 και παραπάνω, που θέλουν να κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα και είναι και πολύ ωραίο και αποτελούν και πρότυπα μέσα στο τμήμα για τους μικρότερους σπουδαστές.